Να καλησπερίσουμε μέσω Skype και τον πρόεδρο του Επομπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χάτζη Θεοδοσίου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πριν μπούμε στη συζήτησή μας για να μας πείτε τι γίνεται, ακούμε και τον Άδωνη να λέει καλάθια εδώ, καλάθια εκεί. Να μην πω τώρα τι καλάθια. Να δούμε τις κάρτες που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Τσαμτσίκας με στοιχεία της ΓΕΣΕΕ για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Την πραγματικότητα. Λοιπόν, και το οποίο τροφοδότησε και την αντιπαράθεση και θα τα δούμε. Νίκο, λόγος εσένα, βλέποντας τις κάρτες, την κάρτα. Βλέπουμε λοιπόν μια ακόμα κέρια έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ, η οποία στην ουσία τι κάνει, δικαιώνει τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει όλο τον καιρό εδώ μαζί. Το 86,8% έως 91,3% δηλαδή 9 στους 10 δεν ανέβουν πλέον τη θερμασία τους το βράδυ. Είχαμε και κάποιους οι οποίοι προσπαθούσαν να ζεσταθούν με μια κουβερτούλα ηλεκτρική, το κόψαν γι' αυτό γιατί το ρεύμα κοστίζει. 73,5% μείωσαν τη χρήση του θερμοσύμφωνα και του πλυντηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Μένουμε άπλητοι. Δεν κάνουμε ντους. Και όταν κάνουμε ντους, το κάνουμε στα γρήγορα. Δεν γεμίζουμε πλέον κανένας ζεστό νερό την μπανιέρα. Αδιανόητο. Φαντάζεστε πόσο κόστος έχει αυτό το πράγμα. 57 με 74% λιγότερη τη χρήση τη ηλεκτρική κουζίνα και του φούρνου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για τη μια φορά στις δύο, η ηλεκτρική κουζίνα και ο φούρνος ανάμεσα για να ζεστάνουν το φαγητό τις προηγούμενες μέρες, το πρωί, να το ζεστάνουν το βράδυ. Τρώμε λοιπόν το φαγητό μας κρύο. Αυτή είναι η ποιότητα ζωής μας. Αυτό είναι το ενδεικτικό. 71-83% δεν βρίσκουν χρήσιμο το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτή είναι μεγάλη σφαλιάρα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βγαίνει και μας λέει τώρα εδώ καλάθια του Μπακαλιάρου και καλάθια της Σαρδέλας και καλάθια του Νονού και της Νονάς. 77% έχουν απορρίψει κάθε είδους ψυχαγωγίας. Δεν πάνε δηλαδή σε ταβέρνες, δεν βγαίνει ο κόσμος. Όσο για την προσωπική φροντίδα, τι να πούμε δηλαδή. Ποιος αγοράζει σήμερα καλλιτικά, ποιος προσέχει τον εαυτό του. Βλέπουμε τους ανθρώπους ακούρευτους και απεριποίητους στον δρόμο. Δηλαδή δεν περισσεύεται το 20% για τον κουρέα. Αυτό θέλω να πούμε. 60% ή μάλλον 83% με 90,4% 9 στους 10 δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια ρούχα και παπούτσια. Κυκλοφοράμε με τα παλιά πανοφόρια και με τρύπιες κάλτσες. Έλεος. Το 60% δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε μια εβδομάδα το χρόνο. 70% αγοράζουν με βάση τη τιμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουν το φτηνότερο. Τι καλάθια της νοικοκυράς, τι είναι πιο φτηνό. Άσχετα τώρα αν είναι υποβαθμισμένο προϊόν, ως προϊόν, αν δεν είναι ασφαλές, αν δεν είναι υγιεινό. Και 91,5% 9 στους 10 στηρίζουν λέει τις λαϊκές αγορές για ποιο λόγο? Γιατί μπορούν εκεί και έχουν πρόσβαση με τον παραγωγό στο προϊόν απευθείας από τον παραγωγό. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει και η πολιτεία να στηρίξει λαϊκές αγορές για να συνεχίσει να σημαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί πραγματικά κάποια πράγματα είναι χωρίς μεσάζοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηδεοδοσίου, έρχομαι σε εσάς γιατί εκτός από τα νοικοκυριά υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίες έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν. Έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα και την ανακοίνωση. Θα μας πείτε πώς επηρεάζει. Εμείς φανταζόμαστε, αλλά θέλουμε να μας πείτε και εσείς τις επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση του κυρίου Σκρέκα, εμέσως πλην σαφώς, είπε ότι σταματάνε και επιδοτήσεις στο ρεύμα. Γιατί λέει, έπεσε λέει, η τιμή του ρεύματος, είναι εκεί που θέλουμε. Σταματάνε οι επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Την ώρα που οι επιχειρήσεις, εμείς ξέρουμε ότι και με τις επιδοτήσεις που δίνονταν τώρα, πλήρωναν σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα 2 και 3 φορές επάνω το πραγματικό αντίτιμο του ρεύματος, κύριε Πρόεδρε. Και θαύτηκε αυτό. Θαύτηκε. Η λίστα μετά τη λίστα Πέτσα, η λίστα ΕΙΔΑΠ, τα εξαφάνισε όλα. Κύριε Καψάπηλε, νομίζω ότι η έρευνα που δείξατε της ΓΕΣΕΕ αποτυπώνει ότι 7 στα 10 νοικοκυριά αυτά που μειώνουν είναι ουσιαστικά η μείωση κατανάλωσης του ρεύματος. Άρα σημαίνει, όταν στα νοικοκυριά είναι πολύ ακριβό το ρεύμα, πόσο μάλλον σε επιχειρήσεις οι οποίες θυμίζω, όπως σωστά είπατε, μετά τις επιδοτήσεις πληρώνανε ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις 3 με 4 φορές παραπάνω το ρεύμα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να συνεχίζουμε να έχουμε τεράστιους λογαριασμούς απλήρωτες, οι οποίες στις 5 εταιρείες ενέργειας είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό και ακούμε συχνά ότι στο θέμα της ακρίβειας δεν μπορεί να μειωθούν οι τιμές. Εδώ να σας πω το εξής, γιατί έχει σχέση με το ρεπορτάζ που κάνατε. Ξέρετε, σήμερα ο πληθωρισμός είναι μονοψήφιος, αλλά ο πληθωρισμός στα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή στα τρόφιμα, είναι κοντά στο 16%. 14,5-15%. 14. Σύμφωνοι. Αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε τι σημαίνει πληθωρισμός. Είναι άλλος ο πληθωρισμός για τον εργαζόμενο συνταξιούχο και τον βάλτο νοικοκυριό, δηλαδή για αυτό που παίρνει 700-800 ευρώ,
Επομένως, η αύξηση στα είδη πρώτης ανάγκης βάσης σημαίνει για αυτόν τον πληθωρισμό 25-30% και άλλο για τα υψηλά εισοδήματα, όπου όταν είναι ακριβότερα τα προϊόντα τα είδη πρώτης ανάγκης διατροφής, γι' αυτό μπορεί να σημαίνει πληθωρισμό σε 1%. Άρα, ο πληθωρισμός είναι σχετικός ανάλογα με το εισόδημα που εκφράζει ο καθένας. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, επιβεβαιώνω ότι αν ακούσατε και ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι δεν περιμένει στο επόμενο διάστημα να δούμε φτηνότερα τα προϊόντα, θα καθυστερήσει η μείωση των προϊόντων και αυτό ακριβώς είναι γιατί επιβαρύνονται με πολλά κόστη. Επιτρέψτε μου, αν προλαβαίνω, να σας πω κάτι και για αυτό που λέμε αύξηση του μισθού. Ελάτε κύριε Πρόεδρε, για να δούμε και τις δηλώσεις αμέσως μετά. Ελάτε. Είμαστε και θα παραμείνουμε υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού. Εκτιμούμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς ανάλογους με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Όμως την ίδια στιγμή, όταν επιβαρύνεις με τόσα πολλά κόστη της επιχείρησης, σαν αυτό που αναφέρεται ήδη με την ενέργεια, όταν υπάρχουν τρεις μνημονιακοί φόροι, η προκαταβολή φόρου που σημαίνει ιδανικά στην πολιτεία χωρίς τόκο, όταν έχεις το φόρο επιδιδεύοντας 650 ευρώ επιδικαίων και αδίκων και δεν καταργείται, και όταν έχεις το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι στα 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ παραπάνω μισθολογικό κόστος, τότε αυτό σημαίνει ότι από την αύξηση του μισθολογικού κόστους και όλων των υπολείπων, αυτό τι θα κάνει, ή θα επιβαρύνει τις τιμές, ή θα υπάρξει μείωση των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, απολύσεις, ή θα υπάρξουν τα τετράωρα. Απολύσεις λέτε, μάλιστα. Δηλαδή πάει να κερδίσεις από το ένα κομμάτι, χάνεις από το άλλο. Για να συνεχίσω και αυτό που είπε, να κλείσω αυτό που είπε ο κύριος Σταμτζίκας, όταν ακούς πολλά καλάθια, πάρε μικρό καλάθι. Δηλαδή, όλη αυτή η φιλοσοφία των καλαθιών, την προηγούμενη φορά η έρευνα έδειξε ότι το 61% δείχνει ότι δεν έχει επίδραση και τώρα φτάσαμε στο 81%. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι πολιτικές δεν έχουν αποτέλεσμα. Πάμε, μιας και είπατε για τα καλάθια, να δούμε τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Σταϊκούρας αλλά και η πολιτική αρχηγή για την ακρίβεια και τα καλάθια και ούτω καθεξής. Για να τα δούμε λοιπόν. Δίπλα στην κοινωνία, εξαντλώντας κάθε φορά τον διαθέσιμο χώρο και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τα μέτρα παροδία της κυβέρνησης, όπως το Market Pass, όπως τα καλάθια του νοικοκυριού του κ. Γεωργιάδη, δεν επιλύουν, αλλά αντιθέτως επιδεινώνουν την κρίση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χρέος να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό ταμείο οικονομικής κυριαρχίας που θα στηρίξει με αλληλεγγύη όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Les travailleurs n'accepteront pas de nouveaux sacrifices. Και φτάνει στο σημείο να πανηγυρίζεται για τα καλάθια των φτωχών. Τα άχρηστα καλάθια. Αρχίζει. Το καλάθι του Άι Βασίλη. Το καλάθι της νοικοκυράς. Το καλάθι του νονού. Το καλάθι του Πάσχα. Χάσατε τα αυγά και τα καλάθια. Το μόνο καλάθι που αξίζει σε όλα αυτά που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης είναι το καλάθι των αχρήστων. Να τους πετάξει εκεί ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Τι είναι ο Έλληνας, επέτης είναι, με καλαθάκια να πηγαίνει για να ψωνίζει, με full pass. Ξεπουλάτε τα πάντα. Ακόμα και το ιερό ξεπουλάτε τώρα. Άλλο φρούτο αυτό, ξεπούλεστε και αυτό. Δεν υπάρχει τίποτε όριο. Βέβαια, στις βίλες και στις πισίνες, στα πολυτελή πνοτήρια, θα βγαίνετε μετά και θα λέτε το εξής, σαν Μαρία Αντουανέτα. Μην πίνετε νερό, είναι ακριβό. Πιείτε κοκακόλα. Όπως έλεγε η Μαρία Αντουανέτα. Έτσι θα κάνουν πάλι. Θα μας φέρετε και πάλι ένα χρηματιστήριο νερού όπως το χρηματιστήριο ενέργειας, οι επόμενοι, και θα λένε φταίμε, εμείς είναι υποκούμενοι. Αυτά, εγώ σας το λέω, είναι λάθη. Φαντάζομαι ότι προεκλογικά, κύριε Σταϊκούρα, θα πει ο Πρωθυπουργός, επειδή πουλήσατε το νερό στους ιδιώτες, θα βγάλει και ένα water pass. Να μην βγάλουμε και ένα pass για το νερό. Είστε ικανοί και γι' αυτό. Χρήστο Χαλαζιά. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο ότι ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε ότι δεν θα πέσουν οι τιμές. Αλλά θα έχουν σιγά σιγά, θα ανεβαίνουν συνέχεια όλο το 2023. Οι αυξήσεις που δώσανε στον κατώτατο μισθό μπαίνουν και στο φορολογικό, γιατί ξεπερνάνε τα 9 χιλιάρικα. Πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα για να μπορέσει να μειωθεί το 55% που περιορίζει τα αναγκαία τρόφιμα όπου ο καταναλωτής? Υπάρχει δυνατότητα τέτοια? Πρώτα να ενισχύσω αυτά που λέτε. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα, ο Έλληνας εργαζόμενος, όπως είπα, θέλει το 50% του εισοδήματός του για να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης, όταν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι θέλουν το 19%. Και δεύτερον, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο πάλι,
Το νούμερο ένα θέμα στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια για το 100% των Ελλήνων. Προσέξτε το 100%, το οποίο είναι πρωτοφανές. Πάμε στο θέμα που αναφέρατε. Κοιτάξτε, τα επιδόματα όπως και το Market Pass, όταν δηλαδή αναγνωρίζεις ότι τα 8,5 εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή το 85%, χρειάζονται 30 ευρώ το μήνα για να πάρουν το είδη πρώτης ανάγκης, άρα αναγνωρίζεις το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό λύνεται με μέτρα τα οποία δεν μπορεί να είναι επιδοματικά, τα οποία επιτρέψτε μου, δεν είναι και ίδιων κυβερνήσεων που πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία. Λύνεται με παρεμβάσεις αυτό που δημιουργούν την ακρίβεια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πολλές φορές πρέπει να έχουμε μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%. Άρα θα χτυπήσεις την τιμή εκεί που πηγάζει η ακρίβεια και όχι δίνοντας το επίδομα. Μειώνοντας τη φορολογία, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μειώνοντας φορολογία και ειδικούς φόρους. Εδώ είδαμε, και δεν είναι θέμα μόνο φιλελεύθερης οικονομίας, και εδώ είδαμε Ισπανία, η Ισπανική κυβέρνηση, που είναι και κεντροαριστερή κιόλας, είπε ότι για 6 μήνες παγώνει, μηδενίζει, καταργεί το ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε, γιατί αυτό το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεξάρτητο στο ΦΠΑ για την κάθε χώρα. Πάμε στον Νίκο Πετρουλάκη. Είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης τα μέτρα που παίρνει. Δεν μας υποχρεώνει η Ευρώπη. Έχετε για να το πούμε ξεκάθαρα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έλα, Νίκο. Γιατί δεν το κάνουμε. Είναι 70% της τιμής της βενζίνης είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και 2 ΦΠΑ. Πάμε στον Νίκο Πετρουλάκη. Οπότε, έλα, Νίκο. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι, γιατί διάβασα προσφάτως μία έρευνα την οποία έκανε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Της Αθήνας, στην οποία έρευνα λέει ότι η μέση μηνιαία δαπάνη σε σούπερ μάρκετ έχει πάει στα 324 ευρώ από τα 255 από πέρσι. Έχει ανεβεί πάρα πολύ και λέει ότι οφείλεται στις ανατιμήσεις των προϊόντων. Αυτή την έρευνα πρέπει να τη στείλουμε στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει και μας λέει ότι πέφτουν οι τιμές, πέφτουν οι τιμές, πέφτουν οι τιμές. Ας τη στείλουμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στον κύριο Γεωργιάδη να ενημερωθεί τέλος πάντων καλύτερα. Και κάτι ακόμη να επισημάνω, εδώ πάνω τουλάχιστον στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα πλέον ψυχολογικά, Ανδρέα. Ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες και από το εμπορικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης που πηγαίνουν στο εμπορικό επιμελητήριο και λένε «Δεν αντέχω άλλο, δουλεύω τόσες ώρες και δεν μπορώ να ικανοποιήσω την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να πληρώσω τα χρήματα για να το οικογένειά ακούτε μου αυτό, κύριε Πρόεδρε, σωστά». Για τους συναδέλφους σας στη Βόρεια Ελλάδα μιλάει ο Νίκος Πετρουλάκης. Εδώ τι γίνεται στο κέντρο, στο λεκανοπαίδιο. Σας λέω λοιπόν, επιβεβαιώνοντας αυτά που λέει ο κ. Πετρουλάκης, παίρνουμε την πρωτοβουλία ως επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών και ελπίζουμε σε 2 μήνες να κάνουμε πρώτη φορά σε θεσμικό και κοινωνικό φορέα κέντρο ψυχικής υγείας, δηλαδή τη στήριξη επιχειρηματιών των οικογενειών τους και των εργαζομένων τους. Θα κάνετε σε 2 μήνες και καλά θα κάνετε τώρα, πείτε μας, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν τέτοια. Εγώ για να είμαι απολύτως ειλικρινής και σοκάρομαι, πρώτη φορά ακούω ότι έχει εμφανιστεί και κατά αυτόν τον τρόπο σε έναν κλάδο συγκεκριμένο, επαγγελματικό, δεν είναι δηλαδή κατά μόναση. Κάθε μέρα έχει δημοσιεύματα, Ανδρέα μου, κάθε μέρα. Ο Στάθης ο Μπαρτζόκας, ο ψυχολόγος πρώτος. Το αναγκαστικό. Το είπε, ακούσαμε τον κύριο Χατζηδεδοσίου. Μια ανάλυση θα πει: έχει 13 χρόνια οικονομικής κρίσης. Ξεκινάει κάποιος, περνάνε τα μνημόνια, έρχεται η πανδημία, τώρα το ενεργειακό. Άρα κάθε φορά μεγαλώνουν τα χρέη. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει. Έρχονται συνάδελφοί σας, κύριε Πρόεδρε, και σας λένε δεν τα βγάζω πέρα, δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό το 60% των μικρομεσαίων, απαντώ, το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε μέρα αυξάνει το χρέος του. Αυτό τι σημαίνει? Είναι πολύ λογικό αυτός ο άνθρωπος να έχει έτσι αδιέξοδο, να χρειάζεται στήριξη, γιατί βλέπει ότι παρά τους κόπους του, παρά το ότι δουλεύει όλη τη μέρα, δεν μπορεί να βγάλει τα απαραίτητα προς το ζήν. Και νομίζω, είπα προηγουμένως, στο θέμα του καλαθιού του νοικοκυριού, σας θυμίζω, από την πολιτική του καλαθιού κλείσανε 500 αρτοπία σε όλη τη χώρα σε 1,5 χρόνο. Δεν είναι η απόδειξη των θεμάτων. Και έρχονται τώρα και άλλα λουκέτα. Εσείς ως πρόεδρος του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας, των Αθηνών, περιμένετε μέσα στο 2023 νέο τσουνάμι από λουκέτα ή πιστεύετε ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση? Πάνω από 50.000 περιμένουμε λουκέτα και πρέπει να σας πω 50.000 ότι έγινε μεταφορά. Ασφαλώς. Γιατί έγινε μεταφορά των χρεών, θυμίζω, και των επιστρεπτών προκαταβολών για τον Ήριο και χρέων ερώψεις των εκλογών που υπάρχουν. Άρα, όταν έρθει η στιγμή αυτά να απαιτηθούν, θα φανεί και το μέγεθος των δικαίων. Πάμε στον Αρισπίνο. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο που μας δίνει. Παρακαλώ να το επισημάνουμε. 50.000 νέα λουκέτα έρχονται τους επόμενους μήνες. Την ώρα που η κυβέρνηση μας μιλάει για success story, ο κύριος Μητσοτάκης περήφανος είπε σήμερα ότι έχουμε πολύ καλές επιδόσεις, λέει το ένα, ο ένας 20, το άλλο, το εκείνο, το αυτό. Συγχαρητήρια, μπράβο. 50.000 λουκέτα. Ανδρέα μου, επειδή έχω καλή κουβέντα, δεν χρωστάω σε κανέναν.
θέλω να κάνω μια εξαίρεση και να πω ότι η φωνή του κυρίου Χατζηδοδοσίου είναι από τις πιο σοβαρές στην αγορά. Προφανώς έχει κρεμάσει την κάπα του, δεν έχει ανάγκη κανέναν και λέει τα πράγματα όπως είναι. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Να προσθέσω όμως, να είστε καλά. Να προσθέσω όμως ότι η τραγικότητα είναι ακόμα χειρότερη. Στη Δυτική Αθήνα υπάρχει νεκροταφείο βιοτεχνιών. Υπάρχουν ζόμπι νοικοκυριά που έχουν να μπουν στο σπίτι τους κρέας 3 μήνες. Αυτή η αθλειότητα των πολιτικών που κάνουν πλειοδοσία, Ανδρέα Καψαμπίλα, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστε με, σας παρακαλώ θερμά. Ποιος θα δώσει ένα χιλιάρικο, 2 ή 3 από τον ιδιωτικό τομέα στους μισθωτούς, ξέρετε που θα οδηγήσει, το είπε ο κ. Χατζηδοδοσίου, σε απολύσεις. Πρώτα στεριώνεις μια βιοτεχνία στα πόδια της, μετά της δίνεις μια ανάσα και μετά δίνεις αυξήσεις. 1000 οικογένειες έχουν ρουφήξει 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Για ρωτήστε τον κύριο Χατζηδοδοσίου, υπάρχει βιοτεχνία, υπάρχει επαγγελματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει από το απέναντι πεζοδρόμιο τράπεζας να πάρει 2.000 επιδότηση? Για πείτε μας, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Από τα 113 δις που οφείλονται στην εφορία, τα 72 δις επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο κύριος Σπίνος, τα χρωστάνε 5.000 και τα υπόλοιπα 42 δις τα χρωστάνε 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε πάντα ότι θέλουμε ισονομία. Δηλαδή, προσθέτως σε αυτό, όπως αντιμετωπίζεις μια μεγάλη επιχείρηση, να αντιμετωπίσεις και ένα μικρό, που αυτό δεν συμβαίνει. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω ακόμη ότι το ίδιο συμβαίνει και στον ΕΦΚΑ. Στην πραγματικότητα, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η οικονομία, τελειώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των πολύ μεγάλων και η πιο τρανή απόδειξη είναι το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αυτή τη στιγμή πνίγει 50.000 μικρές επιχειρήσεις, που είναι ο Μανάβης, το μικρό μινι μάρκετ, το χασάπι, ο αρτοποιός. Γιατί όταν λες, επιτρέψτε μου τον όρο, σε διάτροπα κατά τη γνώμη μου διαφήμιση, πηγαίνετε να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ, στις μεγάλες αλυσίδες που οι 5 έχουν το 86%, είναι εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Και νομίζω, για να συμφωνήσω, εμείς είπα προηγουμένως ναι στην αύξηση του μισθού. Μειώστε όμως βάρη που έχουμε 3 φορές μνημονιακούς που ακόμα υπάρχουν και κρατήστε εδώ, κύριε Καψάμπελη, έχουμε αύξηση των επιτοκίων κατά 27%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα χρέη που έχει κάποιος που έχει πάρει δάνειο, είτε κεφάλαιο και είτε την επιχείρησή του, είναι συν 27 ή πολύ απλά στα 500 ευρώ δόση, η νέα δόση είναι 650 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια έμεση απάντηση ότι ένα μεγάλο μέρος νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα έχουν κόκκινα δάνεια και θα έχουμε αύξηση των κόκκινων δανείων το επόμενο διάστημα, το 2023, σε τεράστιο βαθμό, όπως η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα τα παρακολουθούμε, γιατί αυτά είναι τα θέματα που καίνε την κοινωνία σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα που καλλιεργεί η κυβέρνηση. Και το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε σε μεγάλο βαθμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Χατζηδοδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ.